Ναι. Και ήρθα, δεν μπορούσα να τα αποφύγω. Δυστυχώς, ναι. Κόλλησε το αίτητο. Κόλλησε το αίτητο. Αυτή η καραμέλα. Ναι, θα τα πούμε. Ο κύριος Μαλάτος πήγε στο Λαγκαδά να φάει σούπα. Καλύτερα γιατί εδώ άμα ερχόταν. Κρύωσε να πούμε. Πήγε στο Λαγκαδά να φάει σούπα, ρε φίλε. Γιατί όντως μέχρι το Λαγκαδά πήγε να φάει σούπα. Ναι, ρε φίλε, το πήρα χθες τηλέφωνο, μια χαρά ήταν. Τι λέει ο άλλος. Εν τω μεταξύ ούτε με ειδοποίησε. Δεν με ειδοποίησε. Πολύ μακρινό μας έχει. Ο Λαγκαδάς φημίζεται για τους αναστενάριδες, ρε φίλε. Δεν ξέρω γιατί φημίζεται ο Λαγκαδάς. Αναστενάριδες πάει, δεν γίνεται αυτό εδώ και πολλά χρόνια, ε. Έλα ρε, αυτές τι αναστενάριδες, τι. Γίνεται. Τι αναστενάριδες, μωρέ. Αναστενάριδες στο Λαγκαδά γίνονται. Αν στο Λαγκαδά δεν ξέρω τι γίνονται. Αυτό λέω, δεν γίνονται. Κοίτα, η ανομαλία πάει σύννεφο. Ο άλλος πάει και πηδάει να πιάσει το σταυρό σε 0 βαθμούς Κελσίου. Πόσο ανώμαλος μπορεί να είναι. Και άμα δει ένα παιδί. Τι. Η γυναίκα του Σπανούλη. Έβγαινε. Η γυναίκα του Σπανούλη βούτυξε, λέει, στον Πειραιά. Πού. Πόσα παιδιά έχει ο Σπανούλης. Πέντε έχει. Και περιμένετε. Έχει αν πεθάνει το έκτο, τι νομίζει. Στεναχωρηθεί. Σαν του γύφτου. Τι. Του συγγράψει κάτι πολύ καλό. Δηλαδή, ο Σπανούλης από τη μία και η Ρωμά από την άλλη. Και άφησε τη γυναίκα του, σου λέει, πέντε παιδιά και αρχίδιο που δεν. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτά πράγματα να αφήσει τη γυναίκα έγκυο να πάει να πέσει να πιάσει το σταυρό. Και να σας πω και το άλλο. Γυναίκες επιτρέπεται να πέφτουν να πιάνουν το σταυρό. Όχι. Σύμφωνα με τη θεσπία. Όχι, του γιουτλάκι πήρξε. Τι λέει. Πώς θα είναι αυτά, όποιος θέλει να πηδάει. Τι είναι όποιος θέλει. Ποιος δε. Έχεις δει γυναίκα να πηδάει πιάνε το σταυρό. Σταμάτα δε. Ρε εσύ της εκκλησίας δεν είσαι. Έχεις δει γυναίκα σε τα θεοφάνη να πηδάει πιάνε σταυρό. Πόσο χρόνο είσαι. Τι σε απαγορεύουν. Πόσο χρόνο είσαι. Πόσο χρόνο είσαι. Τι σε απαγορεύουν. Όμως άλλο να σε πει. Γιατί. Ρε παλικάρι μου. Εσύ παλικάρι μου. Ωραία. Άκου εμένα. Πόσο χρόνο είσαι. 32. Ωραία. Από τα 12 που καταλαβαίνεις είσαι παοξής. Παοξής. Από τα 16 καταλαβαίνεις. Από τα 15 που καταλαβαίνεις. 17 χρόνια. Έχεις δει εσύ γυναίκα να πέφτει να πιάνει το σταυρό. Και τι σημαίνει, γενικά έχεις τη γυναίκα. Δεν πάνε αυτές ρε φίλε, τι σημαίνει. Δύο φορές δεν πάνε αυτές. Δεν πάνε αυτές, τι δεν πάνε, γιατί δεν πάνε. Σε όλα τα άλλα πάνε, σε αυτό δεν μπορούν να πάνε. Δεν μου λες, αυτοί που πηδάνε και πιάνουν το σταυρό, άμα δουν ένα παιδάκι στη θάλασσα, άμα δουν ένα παιδάκι στη θάλασσα θα βουτήξουν να το πιάσουν. Τι να βουτήξουνε, τι να βουτήξετε, τι να βουτήξετε ρε, παλιό ψυχή να πούμε, τι να βουτήξετε να πούμε, η βρωμιά στην ψυχή σας, τέσσερις τόνους μόδρο, τον Νικήτας ρίχε τέσσερις τόνους. Εσύ που είσαι φιλόδος, εσύ που είσαι φιλόδος. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του Νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ. Σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές. Σε μεγάλο πιάτο. Και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις. Με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι. Ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις. Και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι. Για μέρα